Στο νομοσχέδιο ξεκινάτε από την αρχή στην αιτιολογική έκθεση με τη διαπίστωση ότι στους αγροτικούς συνεταιρισμούς υπάρχει βαθιά θεσμική και οικονομική κρίση και μάλιστα δίνεται και συγκεκριμένα νούμερα ότι από τους 4,5 περίπου χιλιάδες αγροτικούς συνεταιρισμούς ουσιαστικά ενήμεροι στο Εθνικό Μητρό Αγροτικών Συνεταιρισμών και Άλλων Συλλογικών Φορέων είναι 819 κατά τη γνώμη μας, είναι και λιγότεροι. Και ίσως αυτό θα το βρείτε και στα, στις υπηρεσίες στο Υπουργείο. Βεβαίως αναφέρεστε ότι ανάλογη είναι και η κατάσταση στον χώρο των αγροτικών εταιρικών συμπράξεων που λειτουργούν με τη μορφή ανώνυμης εταιρεία. Όμως και από αυτούς τους ενεργούς συνεταιρισμούς θα ήταν ενδιαφέρον να μας πείτε πόσα μέλη έχουν και ποιο είναι το ποσοστό της παραγωγής σε σχέση με τη συνολική, βέβαια, που διακινείται μέσω, από, μέσω αυτών των συνεταιρισμών, που κατα τη γνώμη μας πρέπει να είναι μικρό, γιατί δεν λύνει προβλήματα των μικρομεσαίων σε αγροτών και δεν τους εμπιστεύονται. Εξάλλου. Δεν σας απασχολούν οι αιτίες του εκφυλισμού και της απαξίωσης των συνεταιριστικών οργανώσεων όλες αυτές τις τελευταίες δεκαετίες και της χρεοκοπίας τους στη συνείδηση των αγροτών αλλά και της κοινωνίας. Βρίσκεται τον ένοχο στον προηγούμενο νόμο του ΣΥΡΙΖΑ το 4384 του 2016. Και όμως, Διατηρείται τα περισσότερα άρθρα με μικροαλλαγές και ας λέτε ότι τα καταργείτε στο άρθρο 37. Μιλάω για τα άρθρα από το 1 μέχρι το 36, το 38, ενώ διατηρείτε αυτούσιο το άρθρο 37 που αφορά τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, ομάδες παραγωγών, οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων, στο πλαίσιο βεβαίως της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια μας παρουσιάζεται και τη μαγική λύση. Πιο ευέλικτε σε σχήμα και λειτουργία καπιταλιστικές επιχειρήσεις που αποκαλείται αγροτικούς συνεταιρισμούς, που η ίδρυσή τους θα γίνεται με διοικητική πράξη και όχι δικαστική απόφαση. Θα λύνουν το πρόβλημα χρηματοδότησης με τη συμμετοχή διαφόρων επενδυτών, μεγαλεμπόρων, μεταπίτων, μεγαλοβιομήχανων και άλλα. Θα έχουν δικαίωμα ψήφου οι επενδυτές, που θα είναι μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών. Θα έχουν υποχρεωτικές μερίδες, ενώ μέχρι σήμερα μόνο προαιρετικές είχαν και χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τα μέλη επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν στον Αγροτικό Σύλλογο με περισσότερες από τις μια υποχρεωτικές μερίδες, μέχρι 35% επί του συνόλου των υποχρεωτικών μερίδων και βεβαίως αυτό πάει αγκαλιά με τους αντίστοιχους ψήφους, ενώ οι συνεταιριστές μέλη μόνο μία μερίδα. Αυτό είναι το νέο σε σχέση με τον νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προέβλεπε συμμετοχή επενδυτών, αλλά μόνο με κατοχή προαιρετικών μερίδων και χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τώρα θα είναι ισότιμα μέλη, με δικαίωμα του εκλέγην και του εκλέγεσθε με δικαίωμα κατοχή υποχρεωτικών μερίδων. Ο ΣΥΡΙΖΑ του έβαλε από το παράθυρο, ενώ η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους φέρνει από την πόρτα με τα βαΐων και κλάδων. Βάζετε λοιπόν το λύκο με τα πρόβατα. Το σίγουρο είναι ότι θα τα φάει. Γιατί κανείς δεν αγοράζει το 35% μερίδο για την ψυχή της μάνας του. Είναι για να αξιοποιήσει τι συνεταιριστικές υποδομές που φτιάχτηκαν με την εισφορά πολλών γενεών αγροτών και τώρα το εξασφαλίζεται να περάσει στους μεγαλοεπιχειρηματίες. Και βέβαια τους εξασφαλίζεται και άλλα φοροπαλλαγές, μερίσματα, μειωμένου φόρους και το καθεξής. Εξάλλου, σύμφωνα με το άρθρο 13, μπορούν να κάνουν γενική συνέλευση και μόνοι τους. Αφού στην πρώτη Γενική Συνέλευση λέτε οι επενδυτές δεν μετράνε στην απαρτία και απαιτείται το 50-1 χωρίς αυτούς. Όμως, στην εξαναβολής και συνήθως έτσι γίνεται στις Γενικές Συνελεύσεις είναι εξαναβολής, μετράνε όλοι στην απαρτία χωρίς όριο συμμετοχής. Δηλαδή, οι επενδυτές μόνο με την παρουσία τους θα μπορούν να εξασφαλίζουν απαρτία και να κάνουν ό,τι θέλουν. Θα μπορούν να ελέγχουν τη σύνθεση, τις αποφάσεις, τις εξαναβολή συνέλευση. Τελικά, δεν είναι συνεταιρισμοί κεφαλών, αλλά κεφαλαίων ακόμα με πιο καθαρό και απόλυτο τρόπο και ο πραγματικός στόχος σας να αλλοθούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί από κεφαλαιοκράτες επενδυτές πιο άμεσα, πιο γρήγορα. Τι θα γίνει στη ζωή? Εμείς θα, θα ρισκάρουμε μία πρόβλεψη, μία εκτίμηση. Αντικειμενικά, οι αγροτικοί συνεταιρισμοί που σήμερα οικονομικά στέκονται στα πόδια τους, επιβιώνουν στον ανταγωνισμό, δεν έχουν κανένα κίνητρο να βάλουν επενδυτές μετόχους και να τους δώσουν τον έλεγχο, δηλαδή να τους δώσουν τα κλειδιά. Μόνο σε περιπτώσεις συμπεγνίας, κάποιοι από το Δικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Συνεταιρισμού μπορούν να έρθουν σε επαφή με επενδυτές και να γίνει αυτό. Εξάλλου στη ζωή αυτά τα έχουμε δει εξαγορά διοικητικών συμβουλίων. Τι δίνει όμως τη δυνατότητα. Δίνει τη δυνατότητα οι διάφοροι επενδυτές, έμποροι μεταποιητές, βιομήχανοι κλπ. να φτιάξουν νέους αγροτικούς συνεταιρισμούς, δορυφοριοποιώντας γύρω τους αγρότες μέλη, ώστε να έχουν εξασφαλισμένη την πρώτη ύλη που χρειάζονται, χωρίς να χρησιμοποιούν μεσίτες και να δίνουν μεσητικά ή να δίνουν κάτω από το τραπέζι και έτσι θα καρπώνονται τα, ταυτόχρονα και πιο φτηνή πρώτη αλλά και επενδυτικά κίνητρα που δίνονται στους αγροτικούς συνεταιρισμούς και φυσικά ό,τι υποδομές υπάρχουν σε συσκευαστήρια, τυποποιητήρια, αποθήκες κλπ. Θα είναι στην υπηρεσία τους. Υπάρχουν και άλλες δυνατότητες σενάρια, έχουν συμβεί δεν τα βγάζουμε από το κεφάλι μας. Δεν θα πάμε όμως σε περιπτωσιολογίες. Απλώς λέμε ότι η ουσία σε αυτό το νομοσχέδιο είναι ότι οι επενδυτές θα καρποθούν τις περιουσίες των σημερινών χρεοκοπημένων αγροτικών συνεταιρισμών. Αυτό επιδιώκεται. Τους εμφανίζεται σαν σωτήρες που θα σώσουν τους συνεταιρισμούς που συνθλίβονται από τον ανταγωνισμό. Αυτό εσείς το ονομάζετε εξυγίαση. Εμείς το θεωρούμε ότι είναι σκανδαλώδες και είναι σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των μικρομεσαίων αγροτών. Βεβαίως... Όλη αυτή η κατάσταση έχει προετοιμαστεί εδώ και χρόνια, βήμα-βήμα, σε κάθε αλλαγή του νόμου περί συνεταιρισμών, που γίνεται χειρότερος, προκειμένου να εξυπηρετηθεί το εμποροβιομηχανικό κεφάλαιο. Αυτό υπηρετεί και η μείωση στον απαιτούμενο αριθμό για ίδρυση αγροτικό συνεταιρισμό, από 20 θα πάτε σε 10 και για πληθυσμό κάτω από 3.500 κατοίκους μπορεί να γίνει και κάτω από 10 μέλη. Σιγά που ένας δύο επιχειρηματίες δεν μπορούν να βρουν 8-10 αγρότες στην υπηρεσία τους σαν δωρηφόρους. Τέτοια σχήματα έχουν φτιαχτεί πολύ εύκολα μέσα και από τις ομάδες παραγωγών. Αυτή λοιπόν είναι ιδιωτική και αυτόνομη επιχείρηση που λέτε και τον, του βάζετε το καπέλο του αγροτικού συνεταιρισμού. Εμείς ζητάμε να αποσύρετε τις διατάξεις με τους επενδυτές. Αλλάζει πια η φύση του ολοκληρωτικά. Αλλά ακόμα και αν ψηφιστεί, εμείς θα ενημερώσουμε ότι είναι σε βάρος των μικρομεσαίων αγροτών. Θα καλέσουμε τους σημερινούς αγροτικούς συνεταιρισμούς να μην βάλουν στα καταστατικά και στη λειτουργία τους τέτοιους επενδυτές. Είναι ο λύκος που θα τους φάει στην κυριολεξία. Αλλά και τους αγρότες να μην μπουν σε νέα σχήματα μαζί με, με, με επενδυτές, και εμπόρους που είναι εκμεταλλευτές τους, αν θέλετε, οι αντίπαλοί τους. Τώρα, σε σχέση και με το νομοσχέδιο, έχω δύο ερωτήματα σε δύο άρθρα. Στο άρθρο 36 ε, έχετε τις μεταβατικές διατάξεις. Αναφέρεστε και στις περιπτώσεις που διαγράφονται από το Εθνικό Μητρό, όμως έχετε ορισμένες εξαιρέσεις. Ε, για αυτές τις εξαιρέσεις θα ήθελα να μας πείτε περισσότερα. Δηλαδή, ποιο είναι το σκεπτικό. Ε, επίσης, στο άρθρο 39, εδώ αφορά βεβαίως αρκετές περιοχές. Εμείς θεωρούμε ότι ορισμένες διατάξεις είναι φωτογραφικές. Ε, ειδικά στο εδάφιο 3, περί παράτασης προθεσμίας επικύρωσης ανώμαλων δικαιοπραξιών, μας δημιουργούν πολλά ερωτήματα. Ανόμαλη δικαιοπραξία είναι η κατάτμιση γεωργικού κλήρου που βρίσκεται εντό ζώνης οικιστικού ελέγχου με την οποία παραβιάζονται οι απαγορευτικές διατάξεις της αγροτικής νομοθεσίας. Αυτό συνεπάγεται ποινή ακυρότητα. Εσείς τους δίνετε παράταση. Βεβαίως δεν αγνοούμε ότι και με το κτηματολόγιο υπήρξε πρόβλημα και κυρίως αναγνώρισης τίτλων και μεταβιβάσεων ή δεν υπήρξαν συμβόλαια. Πρόκειται για χιλιάδες περιπτώσεις. Εμείς θέλουμε να μας πείτε τι πάτε να εξυπηρετήσετε μέσα από αυτό το άρθρο. Πιο αναλυτικά. Τώρα, είπατε προφορικά για τους εργαζόμενους, ότι θα φέρετε τροπολογία για εργαζόμενους το ΕΒ, ο ΕΒ. Αναμφίβολα χρειάζονται. Όμως να σας πω ότι υπάρχουν και κάπου 100 εργαζόμενοι που έχουν ξεμείνει από τις εκαθαρίσεις των συνεταιρισμών. Στον προηγούμενο νόμο υπήρχε μία, ένα ε, άρθρο ότι οι προνομιακά αυτοί θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στους νέους αγροτικούς συνεταιρισμούς. Αυτό δεν έγινε. Είναι άνθρωποι που είχαν αρκετές, τουλάχιστον δύο δεκαετίες δουλειάς και βρίσκονται στον αέρα χωρίς να μπορούν να στοιχειοθετήσουν ούτε συνταξιοδότηση. Νομίζω ότι για αυτούς πρέπει να υπάρξει μία λύση. Εμείς θα πούμε τη γνώμη μας και θα φέρουμε και ειδικό νομοθέτημα. Τώρα, τι επιδιώκεται συνολικά μέσα από αυτό το νομοσχέδιο. Να ολοκληρώσετε αυτό που αφήσανε στη μέση οι προηγούμενες κυβερνήσεις και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, το ξεκαθάρισμα στους αγροτικούς συνεταιρισμούς, την οριστική λύση και καθάριση όσων δεν μπόρεσαν να επιβιώσουν, την εκμετάλλευση και αξιοποίηση και εγχώριση των περιουσιακών του στοιχείων, που είναι πολλά, προς τους επιχειρηματικούς ομίλους και μεγαλοαγρότες, Στη... αλλά ε, και να φύγουν από τη μέση όσοι μικρομεσαίοι βιοπαλληστές έχουν απομείνει. Έτσι θα διευκολυθεί η συγκέντρωση της παραγωγής, εμπορίας, μεταποίησης, αλλά και των επιδοτήσεων σε λίγα χέρια και θα κυριαρχήσουν οι μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες μεγαλοαγροτών. Το νομοσχέδιο δεν μπορεί, ούτε θέλει, να αντιμετωπίσει τα οξυμένα προβλήματα των αυταπασχολουμένων ε, βιοπαλαιστών αγροτών που αγωνίζονται για να παραμένουν. Είναι γραπτό να φύγουν από τη μέση. Είναι αυτοί που, αν θέλετε, βρίσκονται στον δρόμο του αγώνα με αιτήματα επιβίωσης. Αρνήστε να τους συναντήσετε, να τα συζητήσετε μαζί τους. Για μας υπάρχει λύση και το λέμε. Ε, λύση για αυτούς τους μικρομεσαίους αγρότες, να ενταχτούν μέσω του αγροτικού παραγωγικού συνεταιρισμού στην κοινωνικοποιημένη παραγωγή των μικροϊδιοκτητών αγροτών, αξιοποιώντας όλες τις κρατικές υποδομές που έχει το δικαίωμα που έχει το δικαίωμα χρήσης της κοινωνικοποιημένης γης, δεν θα είναι εμπόρευμα, ως βεβαίως παραγωγικό μέσο, που θα μειώνει το κόστος παραγωγής, με κοινέ καλλιεργητικές φροντίδες, με τη συλλογή των προϊόντων, θα διασφαλίζει αγροτικό εισόδημα, με κρατικές τιμές που θα καθορίζονται, με προστασία από φυσικές καταστροφές, με επιστημονικοτεχνική υποστήριξη. Είναι η λύση στη μικρή και πολυτεμαχισμένη αγροτική μικροϊδιοκτησία που υπάρχει, που μετατρέπεται σε μεγάλη συνεταιριστικοποιημένη, απαλλάσσοντας βεβαίως τους μικρομεσαίους αγρότες, μια για πάντα, από το κεφάλαιο, από τις τράπεζες, από τους βιομήχανους, από τους μεγαλέμπορους, μέσω του κεντρικού κρατικού σχεδιασμού. Βεβαίως αυτό απαιτεί άλλη εξουσία, το ξέρουμε, παλεύουμε γι' αυτή.